Πάμε. Ο πρώτος μαραθώνιος που έτρεξα ήταν στην Αθήνα. Την κλασική διαδρομή έτρεξα πριν από... νομίζω 10 χρόνια μπορεί και να λέω, ψέματα. Εκεί 10-12 χρόνια πριν ήταν η πρώτη φορά που έτρεξα μαραθώνιο. Έχω τρέξει πάρα πολλούς μαραθώνιους, νομίζω 3-4 η αλήθεια είναι. Έχω τρέξει περίεργες αποστάσεις, έχω τρέξει μικρότερα και μεγαλύτερα αρκετά. Συνήθως οι μαραθώνιοι που θέλω να τρέξω πέφτουν σε επαγγελματική περίοδο που δεν τα καταφέρνω. Γι' αυτό, αλλά μ' αρέσει ο μαραθώνιος και σαν ιδέα και σαν αγώνισμα πολύ. Εμένα μου αρέσει να αντιμετωπίζω τους αγώνες και το μαραθώνιο συγκεκριμένα σαν μια φέτα ζωής μέσα στη ζωή τη δικιά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να κουβαλάω στον αγώνα πράγματα που με προβληματίζουν και να τρέχω με λαχτάρα. Δηλαδή να μην έχω συγχαθεί το τρέξιμο. Γι' αυτό δεν προπονούμε όσο θα έπρεπε για τους αγώνες αυτούς, γιατί διψάω πολύ για την διαδικασία αυτή. Και έτσι όταν τερματίζω πάντα τερματίζω με μια πρόθεση της δικιάς μου ζωής. Δεν είναι πολύ αθλητικό αυτό που λέω και δεν το προτείνω σε άλλους, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δρομής το Σαββατοκύριακο, όπως λένε, ή αθλούμενοι και δεν τους νοιάζουν οι επιδόσεις. Αυτό που μένει νομίζω μέσα σου τρέχοντας έναν μαραθώνιο είναι μια πρόθεση στο να απαντήσεις ή να έχεις μια πιο καθαρή ενδεχομένως άποψη σε ένα θέμα που σε απασχολεί. Ως δημιουργός είμαι, επειδή πέρασα λόγω της τραγουδοποιίας μου, που είναι μια μορφή δημιουργίας πέραν της υποκριτικής, μου πήρε αρκετά χρόνια να το αποδεχτώ και να μην φοβάμαι στο ότι είμαι δημιουργός. Και τώρα στο ντοκιμαντέρ, και θα σου απαντώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία και μια εξαιρετική ικανοποίηση το να δημιουργείς κάτι δικό σου. Και όταν άρχισα να ασχολούμαι με το ντοκιμαντέρ, έψαχνα στο πρώτο διάστημα κάποιον να το σκηνοθετήσει. Και όταν με την εταιρεία παραγωγής ο Αλέξης Καπλάνης και ο Πάνος Μανολίτσης, κατά τη διάρκεια μου λένε ότι δεν γίνεται να το σκηνοθετήσει άλλος, υπό την έννοια ότι εγώ είχα τόσο ξεκάθαρη εικόνα του πώς θέλω να είναι αυτό και το τι δικά μου στοιχεία θα είχε κωμικά, τρόπο, αφήγηση, που αναγκαστικά βρέθηκα πίσω από την κάμερα. Ακομπλεξάριστα. Δηλαδή, πιο κομπλεξαρισμένος ήμουν τα χρόνια του πρώτου μου δίσκου και του δεύτερου, ότι είμαι τραγουδοποιός και όχι μόνο ηθοποιός, ας πούμε. Και όταν, επειδή μου βγήκε πολύ φυσιολογικά, αυτό θέλω να πω, και επειδή βγήκε τόσο φυσιολογικά, είπα την ιστορία όπως θα την έλεγα εάν το έκανα ένα μονόλογο ή ένα one-man show. Και ήταν πολύ λειτουργικό και πολύ απελευθερωτικό να υποθεί αυτή η ιστορία. Και μου δόθηκε και χώρος από την ομάδα το να το πω όπως ήθελα, ακολουθώντας τους δικούς μου κανόνες και όχι ακριβώς τους κανόνες του ντοκιμαντέρ. Ή και ναι, δεν είχα δηλαδή κάποια τέτοια πρόθεση. Αλλά μου βγήκε πάρα πολύ φυσιολογικά και λυτρωτικά στο ότι μπορούσα να τοποθετηθώ με άξονα το Λούι και την ιστορία του σε θέματα τα οποία εμένα με αφορούν πάρα πολύ. Όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η έννοια του νικητή και του χαμένου, η χρήση που έχει ένας άνθρωπος, πώς χρησιμοποιείται ένας άνθρωπος από μεγάλα κέντρα αποφάσεων. Αυτά δηλαδή εμένα με απασχολούν πάρα πολύ. Και τα έβαλα ενδεχομένως σε αυτήν την ιστορία. Ο έρωτας, η θρησκεία, όλα αυτά εγώ τα έμπλεξα μέσα. Νομίζω ότι αυτό που με εξετέλει περισσότερο είναι η απάντηση στην πρώτη ερώτηση που μου έκανες. Η πορεία ενός ανθρώπου που κινείται με υψηλούς παλμούς και αθλείται, κουβαλάει μέσα του μια ιδεολογία. Και όχι μόνο μια ιστορία επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά μια συγκεκριμένη ιδεολογία ζωής. Ενός τρόπου που ξεκινάει τη ζωή του και μέσα από τον αθλητισμό κατευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αυτό μπορεί να αποτύχει ή να επιτύχει την επίτευξη του στόχου του, αλλά έχει μια ιδεολογία αυτός ο τρόπος με τον οποίο κινείται. Και αυτό εγώ στο αθλητικό ντοκιμαντέρ το βλέπω μόνο με αυτό το πρίσμα. Ως ένα όχημα δηλαδή, να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο και όχι για μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα ή έναν σπουδαίο αθλητή, αλλά για το αν η ιδεολογία απέναντι σε θέματα τα οποία μας ξεπερνάνε υπάρχει μέσα αυτή τη διαδρομή. Πολλά ήταν αυτά που μου λέγανε και συνήθως ήταν η ερώτηση το «Α, τι πιστεύω εγώ».
στο τέλος, ήταν τι πιστεύεις εσύ ότι τι έγινε. Ήταν αυτή η οποία δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί το ντοκιμαντέρ δεν έγινε για να αποφασίσουμε τι έκανε ο Λούις ή τι δεν έκανε. Τα σχόλια που μου άρεσαν πάρα πολύ ήταν σε σχέση με την ότι το είδαν σαν ένα ερωτικό γράμμα προς το μαραθώνιο και προς το τρέξιμο. Και αυτό ήταν στην πραγματικότητα πάνω απ' όλα. Και ακόμα και σήμερα, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ταινία θα έχει πάντα το κοινό του και θα είναι πάντα relevant σε ένα κοινό και θα είναι διαθέσιμη για να ταξιδέψεις, γιατί μιλάει για την πορεία από ενός ανθρώπου μέσα σε ένα ελεύθερο χώρο να κινείται, να δρά, να ζει. Και αυτό το έχει ο Μαραθώνιος. Όσο και αν αλλάξει, όσο και αν οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατασπαράξουν μια ιδεολογία, όσο και αν χρησιμοποιήσουν, όσο και αν η Διεθνής Ομοσπονδία το άθλημα το κάνει κάπως ή αλλάξει, ο καθημερινός άνθρωπος κουβαλάει αυτό το μήνυμα της ελευθερίας, διανύοντας την απόσταση που λέει το ντοκιμαντέρ. Με ενδιαφέρει πολύ η απόσταση του κάθε ανθρώπου. Και είναι ανθρωπιστικό, δηλαδή είναι αθλητικό. Εμένα αυτό που με μανιακός είναι τον άνθρωπο, πιστεύω στον άνθρωπο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Λούις, ο οποίος έκρυβε μέσα πτυχές του σύγχρονου ανθρώπου και του σύγχρονου Έλληνα. Έχω στη φαρέτρα, να το πω έτσι, κάποιες ιδέες οι οποίες εύχομαι να υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα για ένα project που έχει να κάνει με ιστορίες Ελλήνων αθλητών. Και υπάρχουν δύο-τρεις Ολυμπιονίκες του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και παλαιότεροι, οι οποίοι έχουν και μιλάει για τους Ολυμπιονίκες. Η αλήθεια, επειδή το concept των Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή με απασχολεί πάρα πολύ. Αυτή η σύγκρουση της πραγματικότητας ενός ανθρώπου σήμερα στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων σε σχέση με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα προσπαθήσω να πω αυτές τις ιστορίες σύντομα, ελπίζω να καταφέρω.